δεσπόζει το τοπικό ντέρμπι του νομού Κοζάνης. Κοζάνη και Μακεδονικός Φούφα κοντράρονται στο ΔΑ Κοζάνης με διαφορετικές βλέψεις. Οι Ερυθρόλευκοι, πρωτοπόροι στη βαθμολογία και μόνοι αίτητοι στην Ελλάδα, θέλουν τη νίκη και τους 3 βαθμούς για να στεφθούν 4 αγωνιστικές πριν το τέλος και μαθηματικά πρωταθλητές, αποδεικνύοντας έτσι για άλλη μια φορά ότι δεν ήταν μόνο στα λόγια το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Ο Μακεδονικός Φούφα που έρχεται στην Κοζάνη με καλή ψυχολογία θα επιζητήσει ένα θετικό αποτέλεσμα για να κρατήσει ακέραιες τις ελπίδες για την παραμονή του στην κατηγορία. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν για το ντέρμπι οι ποδοσφαιριστές της Κοζάνης Αλέξανδρος Καραγιάννης και Θωμάς Πυρίτσαος. Φτάσαμε ένα τρίποδο πλέον να στεφτούμε και επίσημα πρωταθλητές. Σίγουρα η εμφάνιση δεν είναι αυτή που θέλαμε. Παρόλο που προηγηθήκαμε, δεχτήκαμε στο τέλος ένα γκολ. Δεν είναι και εύκολο πάντα να έχεις την καλή απόδοση που πρέπει να έχεις. Συνήθως τώρα μπαίνουν κάποια παιδιά που δεν έχουν τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής. Είναι και αυτός ένας ρόλος. Όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι. Είπες για ένα τρίποντο. Πόσο ιδιαίτερο μάτς είναι για σένα ιδίως, έτσι. Ένα ναι. Παιχνίδι με το Μακεδονικό Φούφα που ο Μακεδονικός Φούφα και έχετε στην κυριολεξία. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, είμαστε κάποια παιδιά που έχουν περάσει από εκεί πέρα. Ξέρουμε ότι το θέλουν πολύ το τρίποντο για να φτάσουν πιο κοντά στο στόχο της που είναι η σωτηρία. Κάθε ομάδα έχει διαφορετικούς στόχους, αλλά είναι ένα παιχνίδι όπως τα άλλα. Δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε διαφορετικά. Θέλουμε να συνεχίσουμε και το αίτητο και να στεφτούμε και πρωταθλητές. Είναι και αυτό το κίνητρο. Ένα κίνητρο χάθηκε τον γκολ. Ναι, τον γκολ στην έδρα μας. Είναι το κίνητρο το αίτητο που πραγματικά εντάξει. Σας οθεί για να συνεχίσουμε. Μέχρι το τέλος να συνεχίσουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει και θεωρώ μπορούμε να το καταφέρουμε. Είναι εφικτό. Και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται μετά για τα μπαράζ. Για τα μπαράζ που είπε, έχουμε γνώση από τις ομάδες και αν έχουμε κάποιες προτιμήσεις. Γιατί είναι δύσκολο. Ναι, ναι. Εντάξει, ιδιαίτερες προτιμήσεις δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε. Σίγουρα όλες οι ομάδες που κάνουν τον αθλητισμό είναι καλές. Δεν έχει ξεκαθαρίσει και κάποιο φαβορί όπως είναι στο δικό μας τον όμιλο. Δηλαδή είναι πολλές ομάδες. Άλλους ομίλους είναι δύο όπως είναι ο Καμπανιακός με την Καβάλα. Στο άλλο είναι είπα το Ελευσίνα, Τηλεκράτης που είναι πρώτη εκεί πέρα. Εντάξει, είναι δύσκολο ακόμα να ξεχωρίσει κάποιο πρωτάθλημα από εκεί πέρα. Θα περιμένουμε στο τέλος να δούμε και να ξεκινήσουμε να κάνουμε ανάλυση αντιπάλους μας. Και σε εκείνα τα παιχνίδια σίγουρα χρειάζεται περισσότερο εγρήγορση και αυτό ο κόσμος ανησυχεί περισσότερο ότι η ομάδα λογικό είναι ότι έχει ξεκαθαρίσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό ότι πρέπει από το μέσα να σηκώσει και να αυξήσει ρυθμούς. Ναι, εντάξει, και ένα τα παιχνίδια θέλοντας και μη πιστεύω κάθε ποσοστητής βγάζει τον καλύτερο ότι αυτό και λόγω έντασης και σίγουρα λόγω κόσμου θα έχει παραπάνω πιστεύω ο κόσμος στο γήπεδο θα μας βοηθήσει, ήδη μας βοηθάει ο κόσμος μας. Αλλά θεωρώ θα ανταπεξέλθουμε στις συνθήκες των παιχνιδιών. Αλέξανδρε, εντάξει, το αποτέλεσμα μπορεί να μην ήρθε έτσι πως το θέλαμε όλοι μας, αλλά βλέπουμε ότι αυτό που είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, η Κοζάνη παίζει μόνη της. Δηλαδή, με παράτοχη, η διαφορά αυξήθηκε από το δεύτερο περίπου. Ναι, εντάξει, περνάμε μια κρίση, να την πω τώρα. Μια κακή κατάσταση, deformarism, όπως θέλετε πάρτε. Τελευταία μάτια δεν είμαστε αυτοί που πρέπει. Ψάχνουμε μέσα από τις προπονήσεις να το διορθώσουμε αυτό και να φανούμε προετοιμασμένοι στα play-off. Εντάξει, μόνοι μας δεν παίζουμε, παίζουν και άλλες ομάδες, αλλά φαίνεται η διαφορά μας από τις άλλες ομάδες. Η διαφορά φαίνεται, αλλά ναι, όπως το είπες και εσύ ξεκάθαρα, ότι βλέπουμε ένα αμφίροπο όμιλο. Βλέπουμε πώς οι ομάδες ακόμα και κορυφής σκοντάφτουν με μικρότερες ομάδες. Δυναμικότητας. Ναι, όλες οι ομάδες πέρα από εμάς που έχουμε πάρει μια μεγάλη διαφορά και κατά κάποιο τρόπο έχουμε πάρει και την πρώτη θέση. Όλες οι ομάδες, οι άλλες θα παλέψουν για την παραμονή. Ακόμα και ο δεύτερος, άμα μπορείτε να δείτε. Στην ουσία δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να κινδυνεύσει. Εντάξει, είναι ένας καλός όμιλος, μπορώ να πω. Αυτό μετράει. Δεν αγωνίστηκες στο μάτς με τον Εθνικό Κερμιδίου. Έχεις κάποιο τραυματισμό. Είσαι εντάξει τώρα αυτή τη βδομάδα. Ναι, ναι, έτσι, πέρασα ναι. Ένα τραυματισμό στο κέφαλο. Αυτή τη βδομάδα θα επανέλθω και θα δώσω κι εγώ ό,τι μπορώ για την ομάδα. Έρχεται ένα τοπικό ντέρμπι, σίγουρα με μια ομάδα που καίγεται κυριολεκτικά για βαθμούς. Πώς αντιμετωπίσετε αυτό το μάτς με μια ομάδα που σίγουρα καίγεται, αδιάφορη εσείς, αλλά θέλετε να κρατήσετε και το αίτητο, έτσι. Αδιάφορη δεν είμαι σε κανένα παιχνίδι. Βαθμολογικά. Βαθμολογικά, ναι. Εμείς θα παίξουμε για την νίκη όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Είναι ένα ντέρμπι τοπικό, ναι. Θα είναι ένα καλό παιχνίδι, πιστεύω, και εμείς δεν θα κοιτάξουμε παρά μόνο να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Κλείνοντας, θα σου μεταφέρω αυτό που μου λέει ο κόσμος, ότι ανησυχεί μάλλον, βλέποντας αυτές τις όχι καλές εμφανίσεις, μη
χαλαρώνοντας πώς θα είναι εύκολο να επανέλθει η ομάδα στα μπαράζ. Θέλω να μου πεις δύο κουβέντες, να καθησυχάσει και τον κόσμο περισσότερο. Φυσικά και υπάρχει ανησυχία. Εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε τον κόσμο, θέλει να βλέπει ένα καλό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ζώσουμε αυτό που θέλουν να βλέπουν αυτοί. Αλλά πιστεύω ότι στα μπαράζ θα είμαστε αυτοί που πρέπει, θα βγάλουμε την προσωπικότητά μας. Και πιστεύω στο τέλος θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί και θέλουμε παραπάνω τον κόσμο να στηρίξει στα μπαράζ, ειδικά στα play-off. Θέλουμε ακόμη περισσότερο τον κόσμο στο πλευρό μας.